Από τότε που ο μεγάλος σου έσπασε το κουμπί ενός πουκαμίσου που έχει 40 χρόνια. Πουλάκομα. Είσαι Ινα Μέτερ. Ο άνθρωπος που έδιωξε τον πατέρα του από το σπίτι. Έδιωξε την μητέρα. Βρισκόμαστε στο μνημείο των Αγαθιών. Στις τρεις καθιερωμένες μονοθεϊστικές θρησκείες του. Σταμάτησα την αλλογραφία γιατί θεώρησα περιττή εφόσον με πήραν στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας για να μάθω εκεί τα ελληνικά. Μας έκατσες όμως από τότε. Περίμενα πώς και πώς τα γράμματά σου. Εγώ παντρεύτηκα κάποιον, ήμασταν κάποιο καιρό μαζί, ο οποίος με παράτησε χωρίς καν να μου δώσει διαζύγιο και έφυγε σε μια άλλη χώρα και παντρεύτηκε και κάποια άλλη. Υπάρχουν τέτοιοι τύποι, ε? Δυστυχώς ναι. Πώς τη βγάζεις τώρα αυτό το καιρό? Κάνω μια εκπομπή στη τηλεόραση και έτσι συντηρούμε. Με τι αντικείμενο? Αναφερόμαστε σε διάφορα ιστορικά γεγονότα και τα αναλύουμε και ψάχνουμε να βρούμε αλήθειες και όλο αυτό. Καλές δουλειές, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εσύ αυτό το καιρό με τι ασχολείσαι? Γράφω μουσικούλα, έτσι. Έχω το πιανάκι, ξέρω, αρμόνια και γράφω. Κιθάρα παίζω. Ναι. Σε εκφράζει? Ωραία, ωραία. Τι να κάνω. Έχω, ωραία. Φεύγω, εγώ θα τα ξαναπούμε. Έγινε, καλά. Χάρηκα πολύ. Αν και εγώ έχω τηλέφωνο να πάρω. Α, θα τα πούμε, Ινα, ναι. Γεια. How are you? I want you to make faster divorce. Yes. Unfortunately, I need the divorce. Thank you very much.
έργο σας. Συνήθως, βλέποντας, ας πούμε, ταινίες, διαλέγουμε ηθοποιούς, εμφανίσιμα, γιατί αλλιώς μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, βάζουμε για κατάσκοπο, να τον Τζερμούρ. Δεν νομίζω όμως οι κατάσκοποι να είναι πεδαράδες σαν τον Τζερμούρ. Θέλουμε στην πραγματικότητα να παρουσιάσουμε ότι υπερισχύει το FBI, η CIA, το MI6, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παντυπόπτιο οφθαλμό. Αυτό έρχεται σε μια είδος αντίφαση. Πολλά μέσα ενημέρωσης ακολουθούν το τι θα δημοσιεύσει πρωτοσέλιδο, παράδειγμα το New York Times. Δηλαδή, άμα το βάλει το New York Times, όλοι θα ασχοληθούν με εκείνο το θέμα. Άσχετα αν έχει ήδη μπει και το διαβάσει όλοι στο New York Times, αυτοί αρχίζουν και πάλι και τρέχουν σαν τσιράκια, γιατί υπάρχει αυτό το σύστημα ότι θα πέσουν όλοι οι χορηγοί να διαφημίζουν εκπομπές αυτού του στυλ για να δημιουργήσουν ένα. Θέλουν να δημιουργήσουν θεματικότητα. Το γράψουμε και αυτό, αυτό ήταν, ναι. Το σήμα της Χρυσής Αυγής ήταν ένα αστέρι του Δαβίου, είχε ένα σήμα ως τρόπο μαϊκά τα χέρια που συμβόλεζε την ισορροπία της αμμονίας του σώματος. Έλα, μαμά. Τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Με το Μωρίς παντρευτήκαμε. Ναι, έπρεπε να στα πω. Ήταν έκπληξη. Ναι, ναι, είμαι χαρούμενη. Εντάξει, μαμά. Θα σου στείλω καμιά φωτογραφία. Φιλάκια. Γεια. Παλιά είναι μια γνωστή, πριν από σένα.
Κάτσε εδώ. Η κλίμπε δείγμα είναι ζούσε φρουελάιν. Με μέρα στις Φρίτς. Τι να σου πω. Φαίνεται δεν μ' αγαπάς πολύ. Κάθεσαι λοιπόν, πως κάνω στον διαλογισμό σε στάση του ρωτού, γονατιστή. Κλείνουμε τα μάτια, έτσι έχουμε ανάψει κανένα θυμία, μα κανένα κερί. Θα υπνοτιστείς και θα αρχίσεις να επαναλαμβάνεις I love John Morris. 40 φορές, επί 40 μέρες, δεν μπορεί, μετά τις 20 θα αρχίσεις να με συμπαθείς. Αυτά είναι μέθοδος της σύγνωσης του Φρόιντ που κάνουν και στην Ινδία. Κάποια στιγμή θα με αγαπήσει, δεν μπορεί. Ως άντρα, είναι αυτή που τον κάνει πιο κύριο. Έχω δει φτωχούς οι οποίοι με ένα μισθό που παίρνουν, παίρνουν το κουστούμι που πρέπει, παίρνουν το πουκάμισο που πρέπει, παίρνουν το πούρο τους αν χρειάζεται να το κρατάνε, έχουν το καλό παπούτσι και από εκεί πέρα είναι θέμα συμπεριφοράς. Άρα δεν είναι όλα με τα χρήματα, δεν αγοράζονται όλα με τα χρήματα. Η συμπεριφορά, το χρήμα δεν κάνει συμπεριφορά. Πρέπει να την έχεις μάθει ή να την έχεις μέσα σου. Να δέχεται και ο άλλος τη συμπεριφορά. Αν ο άλλος δεν είναι σωστός, ίσως αυτό να τον ξενίζει αυτή η συμπεριφορά. Και εκεί ίσως να χάσεις κάποιους ανθρώπους. Αλλά συνήθως κερδίζεις. Όταν είσαι σωστός, είσαι επαγγελματίας, είσαι ευγενικός, είσαι κύριος, τις περισσότερες φορές νομίζω αυτό που αφήνεις πίσω σου είναι μόνο θετική άποψη και δεν έχει να σου προσάψει κανείς τίποτα. Τι σε κάνανε ρε που καρά, ρε που σε κάνανε.
σαφώς είναι καλύτερα ενημερωμένοι, γιατί η χρήση του διαδικτύου και των social media έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ενημέρωση του κόσμου. Σήμερα οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.